Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Συνδεόμαστε τώρα με το Πέρθ. Εκεί μας περιμένει ο ανταποκριτής μας Νίκος Δημόπουλος. Νίκο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα. Και βεβαίως καλή σου άνοιξη. Στέργο, καλησπέρα και από μένα. Καλό μήνα και χρόνια πολλά. Και καλή άνοιξη σε εσένα και τους ακροατές μας. Να αρχίσουμε λοιπόν, Νίκο, τη σημερινή σου ανταπόκριση με νέα της Ιεράς Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Ναι, Στέργο, από την περασμένη Δευτέρα, 26 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, η Μονή του Άγιου Ιωάννη του Βουνού διοργανώνει απόγευμα σκακιού για ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες κάθε ηλικίας. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, παροτρύνονται να φέρουν και τους δικούς τους μεζέδες για ένα απόγευμα παρέας και συντροφικότητας. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στους χώρους των γραφείων της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Πέρθ στο βόρειο προάστιο Νταϊνέλα. Να συνεχίσουμε τώρα, Νίκο, με μια ομογενειακή εκδήλωση. Ναι, Στέργο, η παροικία είναι προσκεκλημένη το επόμενο Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου σε χορό μεταδείπνου που διοργανώνει η Κυπριακή Κοινότητα, μία εκ των δραστηριότερων οργανώσεων της πολιτείας μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Μακεδονίκου Συλλόγου Ο Μέγας Αλέξανδρος στο βόρειο προάστιο Inglewood. Το ρεπερτόριο της βραδιάς συμπεριλαμβάνει ζωντανή μουσική αλλά και άφθονες κυπριακές λιχουδιές. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κλείσουν τα τραπέζια τους το συντομότερο δυνατό. Να ολοκληρώσουμε, Νίκο, όπως κάθε άλλη φορά, με νέα από τον αθλητικό χώρο. Ναι, Στέργο, η Αθηνά χτες Σάββατο 31 Αυγούστου αντιμετώπισε εκτός έδρας της την ομάδα Fremantle City Soccer Club που αντιπροσωπεύει το μόνιμο προάστιο και επίνιο της πολιτείας μας. Ο χτεσινός αγώνας ήταν το τελευταίο στη σεζόν και η αγωνιστική μέρα ξεκίνησε με την ομάδα των εφήβων στις 11 το πρωί όπου κέρδισαν 2-1. Ακολούθησε η ομάδα νεανίων στις 1 η οποία συνέχισε το σερί της επιτυχίας 5-1, με τους επαγγελματίες στις 3 το μεσημέρι να κλείνουν τον κύκλο της επιτυχίας σε παράταση μετά από ένα λισαλαίο και σκληρό αγώνα, νικώντας 4-3. Και μια και αναφερόμαστε στην Αθηνά, να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου θα λάβει η χώρα η βράβευση των παικτών της. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Κέμφιλντ, στο ανατολικό προάστιο Μπέρσγουντ. Και με αυτά, Νίκο, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι την άλλη Κυριακή. Χρόνια πολλά και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ, Στέργο. Χρόνια πολλά και εύχομαι καλή συνέχεια και καλό μήνα σε σένα και τους ακροατές μας. Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Πέρθ, Νίκος Δημόπουλος. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.